Οι δολοφόνοι του Στάθη Λαζαρίδη δεν βρέθηκαν ποτέ. Αυτό είναι το στίγμα που στοιχιώνει τους συναδέλφους του ειδικού φρουρού στην Κρήτη 11 χρόνια μετά τη δολοφονική επίθεση από ενόπλους στα Ζωνιανά. Κινηματογράφηση της επιχείρησης στα Ανόγια, στο τρίγωνο του Διαβόλου, στα Ζωνιανά. Ο Χρήστος Τσανακτσίδης, πρόεδρος της Ένωσης Ειδικών Φρουρών Κρήτης, τονίζει ότι ακόμα και σήμερα περιμένουν να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη όποιοι ευθύνονται για τη δολοφονία του Στάθη Λαζαρίδη, που όντας πατέρας μωρού μόλις 2 μηνών επέβαινε στα πρώτα αυτοκίνητα που δέχθηκαν τους πυροβολισμούς. Με το δεδομένο ότι οι δολοφόνοι δεν βρεθήκαν ποτέ, υπάρχει ένα στίγμα, ας πούμε έτσι, στην ελληνική αστυνομία ότι δεν μπορεί να βρει τους δολοφόνους, να τους οδηγήσει στη δικαιοσύνη ώστε να δικαστούν για τα. Με το συγκεκριμένο δολοφονία του συναδέλφου. Η μείωση της εγκληματικότητας στο Μυλοπόταμο σταδιακά ξεθοριάζει και η βαριά εγκληματικότητα έχει επιστρέψει στην περιοχή, όπως καταλογίζουν οι ειδικοί φρουροί που απαιτούν την ηθική δικαίωση για τον θάνατο του Στάθη Λαζαρίδη, που έδινε μάχη σε άγρυπνο κόμμα επί 8 χρόνια για να επανέλθει στη ζωή, όμως εν τέλει άφησε την τελευταία του πνοή λίγο πριν τα μεσάνυχτα της 6ης Σεπτεμβρίου του 2015 στο 401 νοσοκομείο στην Αθήνα, όπου νοσηλευόταν σε ηλικία 35 πια ετών. Ενώ υπήρχε παύση, ας πούμε έτσι, μείωση της εγκληματικότητας, βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια έχει συχθεί πάλι. Οι συνάδελφοί μου, ειδικά στο Μυλοπόταμο και σε δύσκολες περιοχές της Κρήτης, αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα που είχαν πριν. Έχει μειωθεί το προσωπικό τους. Δεν έχουν υλικοτεχνικό εξοπλισμό, οπότε μπορούμε να πούμε ότι έχουμε πρόβλημα, ανεβαίνει σιγά η βαρία εγκληματικότητα. Η μικρή εγκληματικότητα έχει εκτοξευθεί, δυστυχώς τώρα ανεβαίνει και η βαρία εγκληματικότητα και το αποδεικνύει καθημερινά οι πράξεις που έχουμε σχετικά με το έγκλημα. Οι αστυνομικοί των ΤΑΕ που είχαν λάβει μέρος στην επιχείρηση στα Ζωνιανά για να πραγματοποιήσουν έφοδο για τον εντοπισμό φυτιών κάναβης δέχθηκαν θύελλα πυροβολισμών από αγνώστους. Ακόμη και σήμερα παραμένει ζητούμενο το αλεξίσφαιρο γυλαίκο, η συνεχής εκπαίδευση. Και ενώ άβατα όπως τότε στα Ζωνιανά μπορεί να μην υπάρχουν, όμως ούτε και αστυνομικές επιχειρήσεις των τριών ατόμων μπορούν να υπάρξουν 11 χρόνια μετά. Άβατα όπως τα γνωρίζαμε πριν στήλη Ζωνιανών δεν υπάρχουν. Υπάρχουν όμως αντικειμενικές δυσκολίες. Όπως καταλαβαίνουμε, επιχειρήσεις των δύο και τριών ατόμων δεν μπορούν να γίνουν για τους ευνόητους λόγους ότι δεν μπορούν να έχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Και να διαφυλάξει σημαντική κοινότητα των συναδέλφων. Οπότε υπάρχει το ζήτημα κατά πόσο μπορεί η ελληνική αστυνομία να επιχειρήσει σε καθημερινή βάση, όχι σε συγκεκριμένες αποστολές, σε καθημερινή βάση σε αυτές τις περιοχές. Γιατί περιπολίσεις των 2-3 ατόμων για βαριά εγκληματικότητα είναι καταδικασμένες να αποτύχουν.